φεγγάρι και βγες απ' το φως του δυο κύματα. Οι ζωές μας νησιά όλο αλλάζουνε σχήματα. Άκρα μπαλόνια μοιάζουν τα χρόνια σε ένα σπασμένο ουρανό. Παύλο να πειράξει άνθρωπο. Ντροπή σου! Μπορείς σε παρακαλώ εσύ να με ανακατώνεσαι. Σε παρακαλώ. Δεν μπορεί. Θα είχε πολλούς εχθρούς. Ήταν πολύ πλούσιος. Πάντως, ήταν ο μορφάντρας, Ήταν. Τι λέει ρε μαμά. Επέθανε στον κιόλας. Πού και πότε γνωρίσατε τον Ελευθεριάδη? Που κάτι κοινούς γνωστούς πριν δύο μήνες. Είχατε κάποιο είδους συνεργασία? Όχι, καμία συνεργασία. Απλή κοινωνική συνάστροφη. Δυσαρέστησε σας σε κάτι? Είσαι τίποτε διαφορές μαζί του? Όσον περνάει η ώρα και να επικοινωνήσει, ουρεύκουμε παιδιά ότι κάτι κακό το συνέβηκε. Μην είσαι απεσιόδοξη. Να δούμε. Ίσως να κάνουμε και λάθος. Επιμένω, επιτρέψετε μου να μην απαντήσω, σας παρακαλώ. Μάλλον δεν καταλάβατε τη σοβαρότητα της αντικαταστάσεις, κύριε Φθημίου. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν για τελευταία φορά να συνεργαστείτε και να απαντάτε σε ό,τι σας ρωτώ. Και εσείς εδώ. Η Αγία Οικογένεια. Τούσας να μην σας ματιάσω. Εσείς γιατί είστε εδώ? Τι εννοείς Δανάη γιατί είναι εδώ? Γιατί είναι φίλη μου. Ναι, αλλά είναι και δικό μου σπίτι. Και ο θείος μου ήταν σαν πατέρας μου. Παρακαλώ να φύγετε, είστε ανεπιθύμητοι. Με κάνει που τον είχα, τούτον έχω και εμπελή. Τι μάνα του βαθικέλε μου τώρα. Αυτό μ' άκουγες ρε. Τι σου λάρω εγώ προχθές? Ο βιολογικός παπάς του μωρού σου φακάει ρουζό ήμουνα μες στη Λευκοσία, αλλά και μες τα πόθηκια σου. Φίλπε, προσπαθείς να μου σπάσεις τα νεύρα μου? Όχι, προσπαθώ να σε κάνω να δεις την πραγματικότητα. Γιατί έφυγε η φίλη σου? Εγώ την έδιωξα. Της είπα ότι είναι ανεπιθύμητη. Μπράβο Δανάη μου, μπράβο αγαπημένη μου, να γιάσεις το στόμα σου μου, ωραία. Πού να τα βρω τόσα χρήματα, ρε παιδί μου? Πες μου, πού να τα βρω? Δεν μπορώ να τα μαζέψω εγώ όλα αυτά τα λεφτά σε μια μέρα μέσα. Αλεξάνδρα. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, αλήθεια το λέω. Και μετά δεν ξέρω και τους συνεργάτες του. Ποιοι του χρωστάγανε, αν του χρωστάγανε, δεν ξέρω. Αλεξάνδρα, ηρέμησε. Ηρέμησε να βρούμε τη λύση. Τούτο συνεργάτη του ο Στέφανος αυτό με τα γυάλινα τα μάτια. Τούτο μπορεί να μας δώσει κάποιες πληροφορίες. Αυτό ξέρει, είναι συνεργάτη. Ο Στέφανος, Ευτυχώς και υπάρχει και ο Στέφανος, αλλιώς. Εάν δεν ήσουν έγκυος, λέω σου το, θα σε κάνει μια μαύρη που το ξύλο. Τι είπες, ρε! Ήταν να σηκώσω σέρι πάνω μου, Λούκα! Ναι, ήταν να σηκώσω σέρι πάνω σου! Γιατί έσπασες με! Έκλεισαν. Τι να φε... Τον έχουνε απαγάγει. Μου ζητήσανε 1.000.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα των 500 ευρώ. Αν δεν επέμενε ο Φιλιππός, θα ακούμε σπίτι να ψέσαι, κατάλαβες? Γι' αυτόν κόψε εδώ! Εσύ να το κόψεις, Ελένα! Εσύ παρατραβάς το σύνη! Κάμνω ό,τι περνά από το σέρι μου για να περνούμε καλά. Κι όπου σταθώ, κι όπου βρεθώ, θωρώ τον μπροστά μου! Είστε ο αφός σου. Κανόνικα το φέρεις σε δύσκολη θέση, μπαλέ. Τέρμα είναι η συζήτηση μπροστά του. Είσαι έγκυος από το γιο μου? Το καταλάβεις ότι με προσβάλλει του τον μπουλαλής? Πέρασε έξω. Τι λες, μωρέ. Ένα χρόνο σε κερατώνει πίσω από την πλάτη σου και τώρα σε πρόσβαλα εγώ? Λέγε εσύ. Μίλα. Μόνο εμείς οι γυναίκες ξέρουμε ποιο είναι το παιδί μας. Πού το έμαθες ότι είμαι έγκυος? Ξεχνάς ότι πριν 3 χρόνια μου γνώρισες το γυναικολόγο σου και έγινε και δικός μου? Πήγα να κάνω ένα τεστ Παπα-Νικολάου. Μόλις τελειώσαμε μου είπε, δεν μου λες?
Η Έλενα φαντάζομαι δεν θα κρατιέται. Θέλει να μάθει το φίλο του παιδιού. Κοκάλωσα. Ναι, του είπα. Γιατί ήθελα να μάθω τις ημερομηνίες. Δεν κρατιέται. Πες μου περίπου πότε θα μάθει. Σε μια εβδομάδα, μου είπε. Έκατσα και τα υπολόγισα. Είσαι λοιπόν περίπου 4 μηνών, αγαπητή μου. Λοιπόν, αρκετά με προσβάλλεις, α. Δεν τον έχουμε άλλο. Πέρασε έξω. Άφησε τη λουγά. Εφή, ο Ανδρέας δεν έχει καμιά σχέση. Το μωρό είναι του Λούκα. Α, τι λες, μωρέ. Αφού με τον Λούκα δεν κάνετε έρωτα. Εσύ μου το έχεις πει. Λοιπόν, λέγε. Θέλω να μάθω την αλήθεια. Να είναι καλά και ευλογημένος αυτός ο Νικόλας. Τσακίστηκε να πάει να βρει χρήματα. Α, ύπνος είναι όλη νύχτα. Τι σκέφτεσαι, ε? Ανησυχώ πάρα πολύ. Αν δεν καταφέρει να βρει τα λεφτά, τι θα κάνουμε? Από ποιον θα ζητήσουμε? Αυτή την είναι αντίσταχτη. Είδε σε κανένα, ναι. Μόλις σου ζητήσεις να του μιλήσεις λίγο, σου πιάνε το τηλέφωνο. Γιατί? Γιατί θέλουν να μας πιέσουν με αυτόν τον τρόπο, ρε παιδάκι μου. Μη με αγχώνεις περισσότερο. Τι σκέφτεσαι δηλαδή εσύ? Φοβάμαι μπας και κάνουν το μεγαλύτερο κακό. Του διαθροπεί, είμαι σίγουρη ότι είναι αντισταχτή και ξέροντας τον Δημήτρη, αν έχει όπλο, θα αντιστέκεται του. Μη λες τέτοια, ρε παιδί μου, μη σκέφτεσαι έτσι, σε παρακαλώ. Εμείς πρέπει να έχουμε θετική σκέψη. Για να μπορέσουμε να σταθούμε, αν καταρρεύσουμε εμείς, ποιος θα τον βοηθήσει? Αλλά ξέρω, θα φύγω. Θα πάω στην τράπεζα να πάρω τα 100.000 ευρώ που έχουμε στον κοινό μας λογαριασμό. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το καθυστερήσουμε άλλο. Μα δεν μπορώ, ρε, να σε αφήσω. Δεν γίνεται. Τόσα λεφτά μαζί σου. Και αν κάποιος ακολουθήσει και σε σκοτώσει, κάτι σου κάνει. Όχι, όχι. Θα πάω με τον Αρέστη. Μην ανησυχείς. Ούτε θέλω να φοβάσαι, εντάξει. Και αν συμβεί οτιδήποτε, γιατί μπορεί να ξαναπάρουν τηλέφωνο με εδώ αμέσως. Α, και μην ξεχάσεις, η αστυνομία δεν πρέπει να ξέρει τίποτα για την απαγωγή, εντάξει. Αντριανά, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Τέρμα τα ψέματα πλέον. Ούτε εγώ πρόκειται να σου ξαναπώ ψέματα. Υπόσχομαι. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε ξανά από την αρχή. Μαζί. Εντάξει, δεν μπορώ να σου υποσχεθώ ότι πατώ ένα κουμπί και ξαναρωτευτικά σε. Αλλά να προσπαθήσουμε να είμαστε καλά μαζί και που ξέρεις. Όλα να αλλάξω. Θα είμαι εγώ εσύ μου πριν. Υπόσχομαι σου εδώ. Ένα σε κάμω να με ερωτευτεί. Με τον καιρό να τα καταφέρουμε, Παύλο. Με σίγουρη. Αντριανά, δεν θέλω να αντικατοθεί ξανά κανένα στη ζωή μας. Εγάμε και το ίδιο λάθος. Εμπιστευτήκαμε ανθρώπους που εμπιστεύκαν ότι μας αγαπούν, αλλά τελικά ευκήγε μας σε κακό και τους κοιό. Μόνοι μας μπορούμε να καταφέρουμε καλύτερα. Ξέρω ότι τούτο δεν θα αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλά αν το πιστέψουμε, ναι, μπορούμε να κάνουμε την οικογένεια που ονειρευτήκαμε. Κύριε Παυλό, πραγματικά ζητώ σου συγγνώμη που σπαταλήσα τόσα λεφτά. Θα κρατά παραπάνω, έφαντα η μάμμα μου. Εντάξει, εντάξει. Έλα, ξηγάς του. Εντάξει, ό,τι έγινε, έγινε. Αλλά υπόσχομαι σου ότι δεν πρόκειται να την αφήκω να ξανακαταδοθεί στη ζωή σου. Εγώ θα την αφήκω. Εντάξει. Ένα που έγινε και σε κανένα τηλέφωνο, επικοινώνησε. Όχι. Πρέπει να πολλά θυμωμένη μαζί μου. Θέλω να τη ζητήσω συγγνώμη. Εμένα με θωρείς έτσι. Είναι η μάνα που με έφερε σε αυτόν τον κόσμο. Λυπούμε τι. Ξέρω, το έχω εξάρτηση μαζί της. Τι να κάνω. Τέλος πάντων, θα σχολιάσω. Τουλάχιστον όχι τώρα. Πάμε μια βόλτα. Δεν μπορώ. Πνίγω με δάσα. Αρέσκει μου πως τρώνε και λόγα της.
Εσύ μια ώρα που σου λαλώ ότι το μωρό είναι δικό μου, ξεδέννοεις να το καταλάβεις. Λοιπόν, αν έχεις αφιβολία, μπορεί να γεννηθεί το μωρό με το καλό, πάει και κάνεις το ένα τεστ DNA και αποδεικνύεται τζιόν που πρέπει να αποδειχτεί. Τι λες, μωρέ. Σου είπε κανείς ότι θα κάτσω να περιμένω να γεννηθεί αυτό το μπάσταρδο? Ή σου είπε κανείς ότι θέλω να αποκτήσω εγγόνι από τη γυναίκα σου? Να πας να το ρίξεις. Ακούς! Τι λέει, Σέφια, πέλανες? Με δεν πεμπαίνεις έτσι στις ζωές μας, δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Ποιες ζωές σας, μωρέ? Ποιες ζωές σας που έχεις σαρώσει τη ζωή του παιδιού μου, ε! Αλλά δεν θα σε αφήσω να το καταστρέψεις. Είναι παιδί μου. Καταλαβαίνεις? Λοιπόν, ως δάμε, σταμάτα. Σε τι μένεις διάς εξηγήσεις? Εν τι ρε καταλάβες ότι είναι πελή? Πελή εγώ? Εγώ ρε τα έχω 400. Και εσείς είστε ένα σατανικό ζευγάρι. Ξέρω τι θέλετε να πετύχετε. Το ξέρω πολύ καλά. Θέλετε να εμφανίσετε το παιδί του γιού μου μετά από 1-2 χρόνια και αυτός ο βλάκας να συγκινηθεί και να βάλετε στο χέρι σας την περιουσία του. Σταμάτα! Με μπεις άλλη κουβέντα. Άλλη μια κουβέντα να πεις, θα σας πάρει τα μούτρα σου. Ακούς! Δεν πρόκειται να ξεμπερδέψετε εύκολα μαζί μου. Φύγε! Άσε με! Άσε με! Φύγε! Άσε με! Άντε! Σου κάτι να κάνουμε. Αν μιλήσει τον Ανδρέα, τι θα κάνουμε? Τίποτε, θα πει. Απολύτως τίποτε. Δεν την κατάλαβε ότι είναι παιδί. Τούτη μόνο την περιουσία του γιού τη σκέφτεται. Τίποτε θα πει. Δεν ξέρω αν γεννηθεί το μωρό, τι καταλάβει το. Τι μιλήσω το τι θα κάνουμε, ρε Λούκα. Παύλο, πού σε πετυχαίνω? Α, είσαι με την Αντριάννα για βόλτα. Άρα δεν μπορεί να μιλήσει. Τι να έχω, ρε φίλε. Δεν ξέρει. Θυμηθήκα την Ελένα Λεψές που την έδωσε τον παράκι μαζί με τον τύπο. Γυρίσε μου. Εντάξει, φίλε, κάμε δουλειά σου. Ένα εδώ τώρα είναι. Περνώ μετά. Οκ, bye. Μην πεις τίποτα. Τα ξέρω όλα. Χθες βράδυ μου ένα σπίτι του. Θέλω να του μιλήσουμε. Βάλ το να μιλήσει στην ξαδέλφη του. Όμως όχι πολλά πολλά. Τόσοι άλλως δεν έχουν μαζέψει ακόμα τα λεφτά. Ψέματα το είπαν. Όταν συμπίσουμε τα λεφτά, τι θα τον κάνουμε? Σκέφτηκες? Θα τον φάμε στην ψύχρα. Χαλαρά. Τι έγινε? Έκαμε σε θέση Παπα-Νικολάου. Ναι. Μετά πήγα μία βόλτα στη μαγαζιά. Καλά, εσύ θα περνούσες από την Αλεξάνδρα? Ναι, μωρέ. Αλλά το ξανασκέφτηκα. Καλύτερα να μάθω τα νέα της από τις ειδήσεις. Εντάξει. Μην είμαι και μέσα στα πόδια της γυναίκας. Κανένα άλλος που στερά άλλες περνήσει. Μπορώ σε πια που ποτέ, ρε μάμα. Τέλος πάντων. Ρε Αντρέα μου, τι έχεις και εσύ μέσα σε αυτό το μαύρο χάλι? Πάλι για αυτήν είναι? Έλα, πες μου. Τίποτα δεν έχω, ρε μαμά. Μένω να κατονίσω. Αμά, ρε Αντρέα. Με το τσιγκέλι στα βγάζω, δηλαδή. Αντρέα, εγώ θέλω να σε προστατέψω από αυτήν την... Το μόνο που θέλει είναι να σου φάει την περιουσία σου. Μαμά, που θέλεις, είναι φόρεξη. Αντρέα, μάνα σου είμαι. Λέγε, τι έχεις? Λοιπόν, μόνο να μου δώσεις το λόγο σου ότι δεν πρόκειται να το σχολιάσεις, ας πούμε. Είμαι αρκετά σκατά και δεν έχω καμία όρεξη ούτε την κρίνια σου να ακούσω, ούτε την κριτική μπορεί να κάνεις. Εντάξει. Στο υπόσχομαι, στο ορκίζομαι, αλλά λέγε. Επίσης είδα την Ελένα σε ένα μπαράκι με έναν κόμενο. Κόμενο? Κι άλλο κόμενο, μα... Ο Λούκας... Ο Λούκας... Θα μου πεις, ο Λούκας δεν είναι κόμενος. Και... Τι και...
Κατάλαβα από την οικειότητα που είχαν ότι δεν ήταν κάτι καινούργιο. Φαίνεται ότι είσαι τον παράλληλα με εμένα. Μάλιστα. Ώστε αυτός είναι ο Δότης. Ποιος Δότης? Ε? Ο Δότης. Ο Δότης είναι αυτός που δίνει χαρά στις μαζωμένες, παντρεμένες γυναίκες. Κατάλαβες, δεν είναι? Δηλαδή, εκτός από τον άντρα της και σένα, θες να μου πεις ότι έχει και κάποιον άλλο? Όχι, ρε παιδί. Όχι. Μου είπες και να μην σχολιάσω. Δηλαδή, έτσι μου έρχεται να χυμίξω πάνω της και να... Σαν πατέρας μου. Δεν θέλω να χάσω το θείο μαμά. Δεν μπορώ να τον χάσω κι αυτόν. Δεν το αξίζει να πάθει τίποτα. Δεν έχει βλάψει κανέναν. Το ξέρω, αγάπη μου. Πρέπει να έχουμε πίστη. Ο θείος σου είναι δυνατός. Θα τα καταφέρει. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τα χειρότερα. Χριστέ μου, ποιο κοροϊδεύω. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι. Η κυρία Αθηνά πού είναι? Πήγε στην τράπεζα να σηκώσει τα λεφτά, τα 100.000. Μα μόνη της? Να την σκοτώσουν εις το δρόμο. Δεν έπρεπε να την αφήσετε να πάει. Αν την ακολουθήσαν, να την απαγάγουν και εκεί. Σταμάτα μωρή Αντιγόνη, και εσύ αφήσε με, σε παρακαλώ πολύ. Κάνεις και σε δάρια με το μυαλό σου, άσε μας. Δεν βλέπεις πόσο συγχυσμένοι είμαστε? Παρακαλώ. Αλεξάνδρα, είμαι καλά. Δημήτρη! Το κλείσαμε. Ήταν ο θείος σου, αγάπη μου. Ήταν ο θείος σου, είναι καλά. Άκουσα τη φωνή του, είναι τουλάχιστον καλά. Είναι καλά, είναι καλά, είναι καλά. Πέρασα πολλά ωραία, Παύλο μου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι, ο ίδιος. Ναι, αστυνομία, τι θέλετε? Πάλι στο τμήμα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι σχέση μπορεί να έχω εγώ με την υπόθεση? Αφού είπα σας το, δεν έχω καμία ανάμειξη. Έχουμε και άλλες πληροφορίες που μας αποκρύψετε, κύριε Ευθυμίου. Και θέλω κάποιες απαντήσεις. Σας συνιστώ να συνεργαστείτε για να μην καθυστερήσετε. Περιμένω σας. Έλα, παπά μου. Τι κάνεις? Ναι, να σε πιάνω κάθε μέρα. Αγαπούσες και ανησυχώ. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ναι, ούλα μια χαρά. Σίγουρα. Γιατί? Όχι, όχι, ούλοι είμαστε καλά. Έλα σου πω... Εσύ πάει στο περπάτημα σου που σου είπε ο γιατρός, ναι? Α, ωραία, μπράβο. Και ο τηλεόραση να μεν άνοιξε.
Μπορεί να ρισκάρει και να ασυχιστείς. Όχι, απλά λέω σου το επειδή, όπως είπε και ο Ορέστης, δείχνει δυσάρεστα πράγματα. Όπως ειδήσεις, ας πούμε. Ναι, ναι, ούλα μια χαρά, λέω σου. Εντάξει, εντάξει, άτε. Πότε στα αυκαιρά σου για να μιλήσουμε μετά. Ναι. Άτε, αγαπώ σε πολλά. Έλα, γεια. Κάτω 100.000 ευρώ. Ενούλα τα μέσα. Και ο Νικόλας ψάχνει να βρει τα υπόλοιπα. Χριστέ μου, ας τα βρει, Παναγία μου, πριν ξανατηλεφωνήσουν. Όσο περνάει η ώρα, φοβάμαι ακόμα και περισσότερο. Ο θείος είναι καλά. Τουλάχιστον προς το παρόν ξέρουμε ότι είναι καλά, ρε μαμά. Γιατί τηλεφωνήσα σας. Μίλησε ο Δημήτρης, τι σου είπε. Μου μίλησε, μου είπε ότι είναι καλά. Ευτυχώς που δεν τον επιτάξα. Είπες σου κάτι άλλο. Δεν πρόλαβε, το κλείσανε. Λοιπόν, καθίστε εσείς μήπως ξανατηλεφωνήσουνε. Πάω πάνω εγώ να κρύψω τα λεφτά, ναι. Ευχαριστώ. Βρήκα 50.000 ευρώ. Το ξέρω δεν είναι τίποτα, αλλά δεν μπορούσα να βρω περισσότερα. Στην ανάγκη μπορώ να πουλήσω και το αυτοκίνητό μου. Ναι, τι ακριβώς είναι να πιάσει το αυτοκίνητό σου. Απλά περίμενε. Ένας φίλος του Δημητρή επιχειρηματία ψάχνει να βρει άκρη. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω γιατί αφήσαμε την αστυνομία απ' έξω. Γιατί απειλήσαν μας. Είπαν μας ότι αμάθουν ότι είπαμε στην αστυνομία ότι ζητούν λίτρα να φτάσουν στα άκρα και ήταν πάρα πολλά ξεκάθαρη πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ δεν συμφωνώ. Πιστεύω η αστυνομία θα ήξερε να χειριστεί καλύτερα την κατάσταση. Βέβαια, ό,τι πει η οικογένεια. Όχι! Για τη ζωή του μιλάμε. Δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε, ούτε μπορεί να γίνει τώρα κανένα λάθος. Έχουμε την εντύπωση ότι πρόκειται περί απαγωγής. Και αν δεν έχουμε πέσει έξω, θα ζητήσουν λίτρα για να παραδώσουν τον Δημήτρη ελευθερία τη ζωντανό. Ήδη μπορεί να γίνει και τούτο, και να μας το κρύφει η οικογένεια. Αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος να το διερευνήσω σε βάθος. Ναι. Εγκαταλαβαίνω πως εγώ εμπλέκουμαι σε τούτην ούλην την ιστορία. Δυστυχώς το οικονομικό αδιέξοδο οδήγησε πολλούς ανθρώπους σε ακραίες ενέργειες. Και εσείς, κύριε Ευθυμίου, έχετε οικονομικές δυσκολίες στο τελευταίο διάστημα. Οι λογαριασμοί σας στην τράπεζα ήταν μηδενικοί. Θα κινήσω αγωγή του διευθυντή της τράπεζας. Τούτα είναι προσωπικά δεδομένα. Με ποιο δικαίωμα σας εδώ και λογαριασμό. Είπα σας εγώ ότι έπιασε όντες πληροφορίες που την τράπεζα. Όχι βέβαια. Έχουμε τον τρόπο μας όμως. Πιστέψτε με. Και παρακάτω, τι έγινε δηλαδή. Η γυναίκα μου έπιασε κάποια λεφτά από όλο λογαριασμό μου, διότι ήθελαμε να κάνουμε μια αγορά. Υπάρχει υπογραφή της άλλωστε, είναι η γυναίκα μου που τα πιάσε. Και απλά ένα κάναμε την αγορά και τα λεφτά μπήκαν πίσω. Ένα μέρος των λεπτών. Που μέναν τι θέλετε δηλαδή. Θέλετε να κάνετε κάποια αγορά. Και η γυναίκα σας μετέφερε λεφτά σε δικό της λογαριασμό. Φοβερή σύμπτωση πάντως. Και τα λεφτά ήρθαν πίσω σε εσάς ακριβώς την ίδια ημέρα που εξαφανίστηκε ο Δημήτρης Ελευθεριάδης. Αν τον την ιστορία έγραφε τη συγγραφέα για αστυνομικό σενάριο, ήταν για να μας δείξει πως τούτη όλη η ιστορία γίνεται για καλύψη. Έφη, θέλω να μιλήσουμε. Οι δυο μας μόνες μας. Έφη, με φωνάζεις. Ο Λούκας έσου νύχτερη νύχτη συμπόψε. Θα σε περιμένω η ώρα 8.30. Bye. Φίλιππε, μπορείς σε παρακαλώ απόψε να μην έρθεις σπίτι μέχρι τις 11. Εντάξει, μάνα μου, ευχαριστώ. Αλλά τουλάχιστον μαζέψαμε τα λεφτά εν καιρό. Σας είναι καλά ο κύριος Νικόλας. Πού είναι τώρα? Σκίστηκε ο καημένος να βρει τα χρήματα. Από 20 μεριές έτρεξε να τα βρει.
Πήγε πάνω λίγο να ξαπλώσει, 30 ώρες άυπνος ήταν. Μου είπε βέβαια να τον ξυπνήσω αν έχουμε κανένα νέο από τις υπαγωγές. Από απόκρυψη είναι. Κάντε όλη ησυχία. Ναι. Ναι, εγώ είμαι. Εντάξει, κατάλαβα. Τι είπανε? Μου είπαν να πάω μόνη μου, να βάλω όλα τα λεφτά σε μια σακούλα σκουπιδιών και να τα πάω σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Πού, παιδί μου, Θεός φυλάξει, πού? Μου είπαν να πάρω το δρόμο προς Αγία Νάπα και μετά να πάω προς έξοδο για Λιοπέτρη και στη γέφυρα να σταματήσω και ότι θα με ξαναπάρουν αυτοί να μου δώσουν οδηγίες. Όπα, Αθηνά, αποκλείεται να πάει μόνη σου. Εν πολλά ερημικό μέρος, να έρθω μαζί σου. Κι εγώ. Δεν το συζητώ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έρθει κανένας μαζί μου. Μου πάνε να πάω μόνη μου, αλλιώς θα το σκοτώσω. Πραγματικά, ο άνθρωπος έκανε μελές και ήμουν ο τελευταίος εγκληματίας. Αντιμετώπιζε με σαν να ήμουν ένοχος και ήταν σίγουρος για αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι δίπλα σου. Που τη στιγμή που τολμήσαν να σε ανακατώσουν, εγώ θα σε υπερασπιστώ με οποιοδήποτε μέσο έχω. Αντριανά, ακού κάτι. Εσύ δεν θέλω να ανακατωθείς. Και για ο καλός σου και για ο καλόν του μωρού. Θέλω να μείνεις ηρεμή. Είμαι σίγουρη ότι είναι η Αθηνά που πηγαίνει στην αστυνομία και πενταούλα. Και για το οικονομικό αδιέξοδο. Μόνο τούτη ήξερε τα πάντα. Ναι, αλλά η Αθηνά δεν ήξερε ότι μου έδωκες τα λεφτά μου πίσω. Ψάξαν το και μάθαν το. Αφού τους έβαλαν τούτοι τις φυτίλιες. Όχι. Η Αθηνά αποκλείται να θέλει να μου κάνει κακό. Όχι. Μόνο έθελε να βοηθήσει να βρεθεί ο άντρας της. Γεια σας. Αντρέας Ιωάννου, είμαι φίλος του Παύλου. Πρέπει να είσαι Αντριάννα. Ναι. Χαρήκα. Πέρασε μέσα, Αντρέ. Εφήμ. Καλά είπα στο πρωί ότι μόνο εμείς οι γυναίκες ξέρουμε ποιο είναι το μωρό μας. Και εγώ λέω στην αλήθεια. Το μωρό είναι του Λούκα. Αφού με το Λούκα δεν κάνετε έρωτα, ποιον πας να κοροϊδέψεις? Εμένα, που σε ξέρω τόσα χρόνια. Ένα λεπτό, ρε φίλε, ένα λεπτό. Ήσουν μαζί μας στο κρεβάτι, το τσακάρες μας. Ξέρεις τι κάμναμε? Σε πληροφορώ ότι με τον Λούκαν οι σχέσεις μου είναι καλύτερες από ποτέ. Άκου. Δεν ήρθα να ακούσω τα ψέματά σου. Ήρθα να σου τα πω έξω από τα δόντια. Ο κόσμος είναι μικρός. Και το μυστήριο διαλευκάνθη. Έχεις γκόμενο. Σε είδανε κάποιοι φίλοι μου χτες. Να χαριεντίζεσαι μαζί του. Ναι. Ναι, ψέρεις, ναι. Ωραία. Τώρα ξέρεις την αλήθεια. Ο Ανδρέας δεν έχει καμιά σχέση με την εγκυμοσύνη μου. Το ότι κάνω εγώ με τον Λούκα είναι δικός μου λογαριασμός. Τελικά έχουν δίκιο αυτοί που λένε τα σιγανά ποταμάκια να φοβάσαι. Και με είχα για έξυπνη. Αλλά κορίτσι μου, εσύ δεν πιάνεσαι. Πού σου. Να μη σε ματιά σου. Πού σου. Ξεδιάντροπη. Εφή, είπες πολλά και εγώ δεν μίλησα για κανέναν. Ούτε άνοιξα το στόμα μου να μιλήσω για κανέναν από τους που ίσως και είναι Ιταλοί. Κι ούτε πρόκειται. Αλλά κόψε τις προσβολές αυτήν τη στιγμή. Κόψε τις, σε καταλαβες.
Πατά το κουμπί να κλειδώσει το πορτμπαγκάζ. Εντάξει. Και πάρε και αυτό. Για το όνομα του, τι είναι τούτο? Μπορεί να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσεις. Αν ξεχάσετε να μπλέξουμε σιρότερα, αν το πιάνω. Ακούσε με, βάλτε στο ντουλαπάκι. Όχι, φόβομαι. Να προσέχεις. Εντάξει, ευχαριστώ. Μόλις ξεκίνησε, σε έδωσα και ένα πιστόλι άσπερο για ξεκάρφωμα. Φέρα κοτόπουλο μου ύψη στεριά. Έγινε κάτι που ανήξερο. Τι να γίνει ρε Έλενα. Κάθομαι και σκέφτομαι την κουβέντα με την Εύφη. Νομίζω τελικά να έχουμε πρόβλημα. Να μοιάσει και μιλήσει. Εντάξει, κανόνισα το. Ξαναμίλησα της. Ήταν τα μέμπρι λιών Εύφη. Τι εννοείς, κανόνισα στα... Τι της είπες? Ενώ και είπα, σου με το σκεφτείς. Φέρε και μακαρόνια το φούρνο πάλι. Ναι, έφερα. Κάτσε να φάεις τώρα από πριστά. Εσύ θα φάεις? Όχι. Πρέπει να πάω σε έναν συνάδελφο. Κάτι θέλει να μου πει, κάτι του συμβαίνει. Υποσχέθηκα το να πάω. Ξέρω ότι άλλο είναι εκπλήρωση για γιατρούς. Άντε το μάλλον. Λοιπόν, ακούτε. Ένας γιατρός λέει στον ασθενή: το πρωί θα παίρνεις έναν κόκκινο χάπι μαζί με ένα ποτήρι νερό. Το μεσημέρι ένα μπλε χάπι με ένα ποτήρι νερό. Και το βραδάκι είναι ένα κίτρινο χάπι με ένα ποτήρι νερό. Και εσύ ρωτά ο ασθενής, τι έχω? Παίρνεις νερό, λέει. Καλό, καλό. Να είσαι καλά, Αντριάννα, πραγματικά χρειάζομαι. Παύλο, δεν το ξέρω ότι η γυναίκα σου είναι τόσο διασκεδαστική. Άμα θέλει, έτσι. Αντρικό. Έχω τα λεφτά σου, φίλε. Τουλάχιστον ένα μέρος το λεφτό. Αύριο να βάλεις την τραπέζα μαζί να πιέμε. Εντάξει, ζωάω. Ναι, δεν σε βάλασαι μαχαίρι στο λαιμό. Αφού είπα σου δεν πιέζουμε, γιατί να ζωριστείς? Ζωρίζουμε, ξέρω να μου κάνω. Κλείς. Κλείς, πάω να πιέσεις. Πραγματικά νιώθω ήδη υποχρεωμένο. Μετά ευθεία και στο τέλος του δρόμου περίμενε. Θα σε ξαναπάρω. Ha ha ha!
Ξέρω το. Τι θέλεις? Άσε εδώ να σου πω. Τώρα. Η μαμά σου είναι για μένα, ε? Όχι. Εντάξει, έρχομαι. Τι θέλεις? Πε μου γλύρω γιατί έχω κάπου να πάω. Περιμένω με παρέα, δεν θέλω να αρχίσω. Ανδρέα, ό,τι ζω να σου πει έφυγε για μένα είναι ψέματα. Έτσι είμαι η γυναίκα που θέλει να σου παρουσιάσει. Σαν τι άλλο να μάθω δηλαδή που δεν ξέρω ήδη. Γιατί τα γεγονότα μιλούν που μόνα τους. Τι να πει η μάνα μου για να καταλάβω πόσο υποκρίτρια είσαι. Αγαπώ σε. Θέλω να είμαστε μαζί, να θυσιάσω τη μητρότητα Τζόουλα. Συγχαίρομαι σε. Πόσους γκόμενους έχεις? Για πόσους είναι να μάθω ακόμα? Τι να πει η μάνα μου? Τι να μου πει? Ό,τι σου να πει έχει δίκαιο. Γιατί είδασε. Είδασε χτες τον Μπαράκι. Είδασε μου μαζί με τον Παύλο. Είδασε με τα μάτια μου. Πήγαινε και πέτα τα χρήματα στο σκουβιδοτενεκέ ευθεία μπροστά σου.
Αφού σε είδα με τα μάτια μου, τι δεν καταλαβαίνεις. Ναι, είδες με, αλλά άφησες με να σου εξηγήσω. Να μου εξηγήσεις τι. Εξάλλου ζωντανή σου μαζί μου, σου παντρεμένη με τον Λούκαν, και να λες τώρα σωρό ψέματα. Τώρα γιατί να σε πιστεύω. Αντρέα, αγάπη μου, σε παρακαλώ, άφησες με να σου εξηγήσω. Βιάζεσαι σου ευκάλλεις λάθος συμπεράσματα. Άφησες με να σου πω, αν με ακούσεις. Ας σε ακούσω τι. Να καταλάβω πόσο λάθος έκρινα. Ναι. Το μόνο λάθος που έκρινα ήταν το πόσο με αγαπούσες. Τα άλλα ουλά δικαιολογίες. Αφού έφερε τον ογκόμενος πόσο σε γουστάρει. Είσαι τα μαζί του καιρό, ναι. Είσαι στον παράλληλα με μένα. Αντρέα, βλακίες που λέεις. Ποτέ μου έσαι απάτησα. Και η μόνη φορά που απάτησα τον άντρα μου ήταν μαζί σου. Κι που είδες ήταν ο αδερφός του Λούκα. Ναι, α. Και αδερφός του Λούκα να είναι, τότε έχεις τα μαζί του. Μα τώρα σοβαρό μιλάς. Πιστεύεις ότι μπορεί να τα είχαμε τον κουνιάδο μου, ρε Αντρέα. Ναι, πιστεύω το. Η δυο σας στον παράκι, εχαίδευκεσαι, εφύλασαι, κατάσου το χερούι σου. Τι άλλο πρέπει να δω, ρε Ελένα, να σας πιάσω μαζί στο κρεβάτι. Ωραία, έχεις τα τσέ με τον αρφόν του Λούκα. Μήπως καμνίδι σε τριό. Έχεις δίκιο, Νοδιά, σε ξέρω. Αλλά εμάσω. Εμπιστεύω λέξη να πω σαν άλλες. Εντάξει, έδωσα σου τα ούλα και πρόδωσες. Έχεις τα μαζί του. Γι' αυτό πίεζε, δεν πιστεύω λέξη να πω την άλλη. Ξυπνήσε, Αλεξάνδρα. Άφηγες με πάνω και κοιμούσες σαν το γαϊδούρι. Μα τι λες, βρε Νικόλα μου, είναι δυνατόν. Έπρεπε να ξεκουραστείς κι εσύ. Και θα σε ξυπνήσω να κάνεις τι να κάνεις. Αφήσαμε την κοπέλα μόνη. Θα μπορούσε κάτι να κάνω. Αφού το ξεκαθαρίσανε οι άνθρωποι, παιδί μου, να πάει για τα λίτρα μόνη της η γυναίκα του Δημήτρη. Όχι, ευάρχουμε, Ανδριάνα. Ο Ανδρέας είναι φίλος μου. Εδάνησε με. Και ξέρεις τι έκαμε όταν τον πήρα το χαρτί για να του πιστοποιώ το χρέος μου. Εσύ είσαι με μπροστά στα μάτια. Και έτσι για να τελειώνουμε. Τώρα τα είπα. Μια κύψη πάλι μου πείσαι, σε παρακαλώ. Εντάξει. Άτι. Έλενα, δεν ανέχουμε να το θωρώ συνέχεια μπροστά μου. Κατάλαβε το. Έσου που τα χτες που τσακωνούμαστε. Για ποιον λόγο. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Αλλά ούλα με τα ψάχνει. Μα υπάρχουν. Τούτα είναι η ζωή μας. Δεν μπορώ να απομονώσω ένα γεγονός μόνο. Γιατί μην βρίσκουμε μαζί, τελικά. Και θέλουμε να φέρουμε και στον κόσμο ένα μωρό. Είμαστε σοβαροί τελικά. Τι θα κάνω με σένα. Αν το ήξερα, έφτασε άφηνα. Να μου τρέχεις μόνη σου με στις ερημιές.
Δεν υπήρχε άλλη λύση. Τι ήταν λύση να πάει να μπλεχτεί με του κακοποιού, Ραθινά. Ενάγειο που είσαι. Και τι να έκανα. Πέι μου να αφήνω να τον σκοτώσουν. Πέμω. Εσύ ακόμα αισθήματα για τον Δημήτρη. Ένα αισθήματα αντίψει που έχω. Ενάθελα να δω με τι μου τρένα σε αντικρίσει η Αθηνά. Άμα συλλάβουν του απαγωγεί. Δεν θα με αντικρίσει. Ποτέ ξανά. Μπα. Σε έναν πεισμαντούδι, ενάβρει τον τρόπο τη. Και να σου πω κάτι, Παύλο μου, πιστεύω να σε πείσει. Αντρέα, τι προσπαθεί να κάνει τώρα. Τι θέλει να μου πει. Θε να ψαρέψει, να δει αν είμαι ερωτευμένο ακόμα μαζί μου, και αν έχω αισθήματα. Ναι, έχω αισθήματα.